Φυσικά και για το θέμα, το μείζον θέμα των ημερών, την τραγωδία, την καταστροφική τραγωδία με τις πυρκαγιές. Ωστόσο, θα θέλαμε και από εσάς, κύριε Μαρκόπουλο, ένα σχόλιο, επειδή είστε και δημοσιογράφος, με την ιδιότητά σας και αυτή, για την επίθεση χτες στο συνεργείο του Όπεν. Προφανώς όλα στο φως. Πολύ καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και καλύπτουν αυτή την κρίση. Είναι η δουλειά τους. Να πούμε ότι κάνουν και ποιοτικά τη δουλειά τους και οι συνάδελφοι στο Όπεν. Πραγματικά όλα στο φως. Θα πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει σε διερεύνηση για να δει για ποιο λόγο δεν υπήρξε παρέμβαση. Δεν το συζητάμε. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα στη δημοκρατία μας. Κανένας δεν θέλει να φημώσει. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα να παρουσιάζονται εικόνες, σκληρές εικόνες. Εικόνες οι οποίες αφορούν τους πολίτες. Τώρα βέβαια το ποιοι έχουν ρίξει νερό στο μήλο της οργής με δηλώσεις «Karma is a bitch» ή με το να αποκαλούνται κυβερνητικά στελέχη νέρονες, αυτά τα γνωρίζει ο μέσος πολίτης, δεν είναι όμως της παρούσης. Όλα στο φως, θα πρέπει σαφώς να υπάρξει διερεύνηση. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Μαρκόπουλε, Δημήτρη, κύριε Μαρκόπουλε, να μου επιτρέπεις το εξής. Να ακούσουμε για λίγο, να ακούσουμε πάλι αυτό το οποίο συνέβη εχθές σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τηλεόραση του Όπεν. Τι συνέβη ακριβώς εχθές, την ώρα, η στιγμή της επίθεσης στους δημοσιογράφους και τεχνικούς του Όπεν. Παρακαλώ. Αυτό που ήθελα να πω για την πληροφόρηση του κοινού μας είναι ότι τα σπίτια που αναφέρθηκε πριν η ελευθερία είναι τα σπίτια στο βράχο της Βαριμπόμπης. Υπάρχει εδώ πέρα μια βράχος της Βαριμπόμπης, είπες. Δεν ξέρω που είναι η αστυνομία τώρα λίγο. Βράχος, Κώστα, εμείς στην ελευθερία που είναι στην άλλη, ακριβώς στην άλλη πλευρά των Θρακομακεδόνων. Και με περισσότερη ηρεμία σε πιο καλές συνθήκες θα μπορούσε ίσως να μας μεταφέρει την πορεία του μετόπου. Έχουμε την ελευθερία στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την έχουμε σε λίγο. Δεχτήκαμε επίθεση πριν από λίγα λεπτά. Δεχτήκαμε επίθεση πριν από λίγα λεπτά. Μας πέταξαν την κάμερα, παρενέβη η αστυνομία. Κυκλώσει το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόμαστε, χτυπάνε τα τζάμια και τις πόρτες, επιτέθηκαν και τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Αλατζά. Είναι απίστευτο. Σπάσανε τα τζάμια. Ας επικοινωνήσουμε καλύτερα. Ας επικοινωνήσουμε άμεσα με την αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή γίνονται ισχύουν δεν μπορώ να καταλάβω. Ελευθερία, είστε καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να επιτύχει. Πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη. Λοιπόν, είδαμε το χρονικό της συγκλονιστικό επίθεσης. Αυτό. Συγκλονιστική να θυμίσω αυτή και κάτι, ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη για τη διακοπή. Εκτός της επίθεσης στους δημοσιογράφους στο Όπεν, η οποία είναι πλήρως καταδικαστέα και επαναλαμβάνω θα πρέπει να διερευνηθεί και η στάση της αστυνομίας, να τονίσω ότι δέχθηκαν επίθεση και πυροσβέστες. Ναι. Κάποια πράγματα σε αυτή την κρίση είναι περίεργα και κάποιες ενέργειες. Όπως για παράδειγμα είδαμε στο πεδίο του Άρεως τι συνέβη, είδαμε τις καταγγελίες του Δημάρχου της Αργυρούπολης, θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Ένα λεπτό. Είναι μια κρίση που πατάει σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά έχει και κάποιες αποχρώσεις που πρέπει να ερευνηθούν. Συγγνώμη, θα τοποθετηθούμε. Κυρία Καφαντάρη... Ένα λεπτό, κυρία Καφαντάρη. Σας παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, θα τα συνδέετε όλα αυτά μαζί? Δεν μπορώ να κάνω συνδέσεις. Εγώ βλέπω κάποια γεγονότα, κάποιες επιθέσεις σε δημοσιογράφους που κάνουν το έργο τους, σε πυροσβέστες που κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπω κάποιες καταγγελίες για εμπρισμούς, όπως στο πεδίο του Άρεως έκανε ο κύριος Πατούλης, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγη ώρα και μία καταγγελία ο ίδιος. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Βέβαια, κακά τα ψέματα, έχουμε και συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Όλα στο τραπέζι, όλα στο φως. Ωραία, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο της κυρίας Χαρασκαφαντάρη. Αρχικά για το συμβάν, κυρία Καφαντάρη, αν θέλετε και σε ένα σχόλιο και μετά θα μιλήσουμε φυσικά και βεβαίως για τις φωτιές. Λοιπόν, καταρχάς είναι καταδικαστέο αυτό που είδαμε και αυτό που συνέβη στους δημοσιογράφους του Όπεν. Και πρέπει να διερευνηθεί και ο ρόλος της αστυνομίας, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο
δημόσιας τάξης και να υπάρξει πλήρες φως σε όλα αυτά τα περιστατικά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τιμώ το έργο των συναδέλφων σας δημοσιογράφων και το λέω αυτό γιατί ως αναπληρώτρια πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΑΡΧΙΣ, επισκεφτήκαμε την Τετάρτη τη Βαριμπόμπη και είδαμε τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους εκεί μέσα σε συνθήκες άσχημες και ενώ εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φωτιά, γιατί μετά ξανά αναζωπυρώθηκε, αλλά μέσα στα αποκαΐδια, μέσα στους καπνούς και στην ατμόσφαιρα, στον ατμοσφαιρικό αέρα, το πολύ επιβαρημένο, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που υπήρχε, αλλά τώρα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο με τα μικροσωματίδια, όπως λένε και οι επιστήμονες, οι ειδικοί, και πρέπει να παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Άρα η κίνδυνη για τη μαχόμενη δημοσιογραφία είναι μεγάλη. Τώρα, έρχομαι γενικότερα και λέω ότι περιστατικά διάφορα υπάρχουν. Εμείς είδαμε και γνωρίζουμε ότι πολλές δυνάμεις της αστυνομίας υπήρχαν στα πεδία της μάχης ενάντια στην πυρκαγιά. Περισσότεροι αστυνομικοί, μπορώ να πω, από ό,τι μπορεί να ήταν οι πυροσβέστες. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, η ενίσχυση της πυροσβεστικής, οι εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν προσελήφθησαν φέτος κλπ. Άρα λοιπόν δημιουργούνται πράγματι ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές μένονται ακόμα τόσες μέρες, αυτό το οποίο προέχει είναι να σταματήσει αυτό το κακό. Και πρέπει να σταματήσει με υπεύθυνη ενημέρωση, με σχέδιο συγκεκριμένο από την πολιτική προστασία, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ και από την πυροσβεστική. Και τέλος πάντων να τονίσω ιδιαίτερα το ρόλο και των εθελοντών σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του εθελοντή πυροσβέστη, νομίζω από την Ιπποκράτειο Πολιτεία ήταν ο άνθρωπος. Και να πω να μην υπάρχουν... Τι είπατε? Ναι. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, τα συλληπιτήριά μας από όλους. Και να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Και να πω και το εξής. Βέβαια προέχει πάντα η ανθρώπινη ζωή και κανείς δεν το αμφισβητεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ο δασικός πλούτος, υπάρχει η βιοπικιλότητα, η πλούσια που καταστρέφεται. Έτσι υπάρχουν οι περιουσίες των ανθρώπων και βέβαια υπάρχει και το σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας που και μετά τη λήξη των φαινομένων των πυρκαγιών που ευχόμαστε όλοι να τελειώσει γρήγορα θα είναι πρώτο πυλόν. Λοιπόν, ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος. Αυτή τη στιγμή θα πω ότι προέχει να τελειώσει αυτή η ιστορία, να γίνει μετά μια σωστή αποκατάσταση, γιατί θα έχουμε μετά και πλημμύρες, θα έχουμε διάφορα φαινόμενα. Οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους, περιουσία τους, αγροτικές καλλιέργειες, πρέπει άμεσα το κράτος να μεριμνήσει για αυτούς. Και είναι ένας μεγάλος αγώνας που ξεκινά. Ναι, μεν η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και αυτό θα ήθελα να το τονίσω και να πω ότι ακούμε συνέχεια πρωτόγνωρο. Το 2020 έκλεισε με 11.799 πυρκαγιές. Το πρώτο τετράμινο του χρόνου είχαμε πολλές, ο Απρίλης είχε 1.400. Και τι θέλω να πω με αυτό, όλα δείχναν ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και εκεί κρίνεται η κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητά της, πόσο προετοιμασμένη ήταν γι' αυτό. Διότι και για τις συνθήκες του καύσωνα υπήρχαν προειδοποιήσεις από τους ειδικούς επιστήμονες και τέλος πάντων κρίνεται στο πεδίο και στο αποτέλεσμα. Ωραία. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί σέβομαι τη χρονική στιγμή. Αυτά την αργότερα. Αυτό τώρα είναι που είπε που προέχει... η κυρία Καφαντάρη, είπε και ο πρόεδρός σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι προέχει αυτή τη στιγμή να συμπαρασταθούμε στους πληγέντες. Αυτό και ακριβώς. Άλλα θα τα πούμε. Θα γίνει η κριτική. Σε αυτό και ο Πρωθυπουργός αυτό θέλω να πω και κάτι αυτό, άλλο. Αυτό θέλω να πω. Κυρία Καφαντάρη, είναι λίγο κρίσιμο αυτό για να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Μαρκόπουλο να σας κάνω μια κοινή ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο στο διάγγελμά του, κάποια στιγμή είπε ότι θα γίνει και κριτική και αυτοκριτική. Ο κύριος Τσίπρας πάλι, την ίδια μέρα αν δεν κάνω λάθος, από το Κρυονέρι, είχε πει την ίδια μέρα ότι δεν έγιναν όλα υποδειγματικά, εννοώντας στην παρούσα συγκυρία, όπως δεν είχαν γίνει όλα υποδειγματικά και στο παρελθόν.
Βλέπουμε ένα κοινό παρονομαστή τώρα και μεταξύ του Πρωθυπουργού και μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως ότι και οι δύο κυβερνήσεις κατά την περίοδο που χειρίστηκαν τέτοιες καταστάσεις να υπέπεσαν σε κάποια σφάλματα. Τι λέτε, κύριε Μαρκόπουλε? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα υπάρξει χρόνος και για κριτική και για αυτοκριτική. Το ταμείο θα γίνει. Είμαστε μια κυβέρνηση της λογοδοσίας και δεν θα την αποφύγουμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε ψέματα. Ήταν παρόντας σε όλες τις εξελίξεις. Το είδατε. Είναι καθημερινά στα κέντρα επιχειρήσεων. Δεν έπαιξε θέατρο στις κάμερες. Προφανώς σε μια τέτοια κρίση μετριέται και το κράτος, να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως εγώ θα πω κάτι. Είδαμε εικόνες οργανωμένων εκενώσεων με ferry boats και όχι με βάρκες ή με φουσκωτά ή τον κόσμο στις θάλασσες. Είδαμε το 112 να λειτουργεί. Είδαμε ότι σε περιοχές, σας επισήμανα μάλιστα χθες για την κατάσταση στη Μάνη και στο Γήθιο, ότι υπήρξε μια οργανωμένη κατάσταση. Προφανώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Προφανώς, σίγουρα πρωτεύει η ανθρώπινη ζωή, όμως δεν πρέπει και δεν παίζουμε και με τις περιουσίες των πολιτών, με τον κόπο τους, με το μόχθο τους, και το κράτος θα ανταποκριθεί και είναι βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Ήδη έχουν ξεκινήσει δράσεις και για την αποκατάσταση των ζημιών. Κύριε Από εκεί και πέρα, κάντε η λογοδοσία είναι όμως την καθημερινότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν κρύβει τα προβλήματα κατά το χαλί. Ποτέ. Κάντε μου μια χάρη, θα τη συνεχίσουμε. Έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο του Κινάλ, αν μπορούμε να τον ακούσουμε για την τοποθέτησή του, το σχόλιο του σχετικά με αυτό που συνέβη χθες στους συναδέλφους τεχνικούς του Όπεν. Κύριε Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλημέρα και καλή δύναμη, γιατί το έργο σας είναι ακόμα μπροστά και είναι μεγάλο. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι εμείς είμαστε δίπλα με αμέριστη συμπαράσταση στους συναδέλφους σας οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση. Είναι αυτονόητο ότι οι δημοσιογράφοι του Όπεν, οι οποίοι όλες αυτές τις μέρες δίνουν τη μάχη στο πεδίο, κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επομένως είναι υποχρέωση της πολιτείας, αλλά αν θέλετε και ένα αίτημα όλων των πολιτών να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν νοείται σε μια περιοχή στην οποία υπάρχει τεράστια ένταση και λόγω της πυρκαγιάς και λόγω όλων των υπόλοιπων καταστάσεων να υπάρχει μια τέτοια επίθεση και να μην πέσει άπλετο φως. Για όλους όσους ειδικά το είδαμε live χθες το βράδυ να συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ειδική ευαισθησία και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι άμεσα το Υπουργείο και η ελληνική αστυνομία πρέπει να δώσει απαντήσεις στο τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ. Μάλιστα.